Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ουσιαστικά ήταν μια πρόσκληση και από εσάς να βρεθούμε. Είναι αλήθεια ότι οι στιγμές αλλά και η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ ιδιαίτερες. Χαίρομαι γιατί έχετε επιδείξει τέτοια αντανακλαστικά σε σχέση με όλα αυτά που αφορούν την σχολική κοινότητα και στην ουσία αφορούν τα παιδιά σας αλλά και τις δικές σας οικογένειες. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι δυστυχώς στα χέρια του Δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα είναι δεμένα στο θέμα της πανδημίας. Εσείς το ζείτε λίγο τώρα το τελευταίο διάστημα, εγώ το ζω 2 χρόνια και από την έναρξη της πανδημίας και λόγω των ιδιαίτερων, πολύ ιδιαίτερων συνθήκων σε υγειονομικό επίπεδο και της μάχης που δίνουμε και της επαφής που θέλουμε να έχουμε με την πολιτεία, με τον ΕΟΔΗ και με κάθε έκφανση δηλαδή που άμεσα ή έμεσα εμπλέκεται στο θέμα των υγειονομικών πρωτοκόλων, πολλές φορές συναντούμε πόρτες κλειστές, τις περισσότερες φορές δηλαδή συναντούμε πόρτες κλειστές, λόγω ουσιαστικά της αυστηρότητας που διέπει όλη αυτή την διαδικασία και επειδή προφανώς και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας αλλά και σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας θέλουν να ελέγχουν απολύτως το τι γίνεται σε επίπεδο υγειονομικό, δεν μας έχουν αφήσει καθόλου περιθώριο να κινηθούμε. Διεκδικούμε κάθε φορά που προκύπτει κάτι, από τότε που μόνο ένα κρούσμα μπορεί να υπήρχε στο νησί και θυμάστε πως ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια, όταν συζητούσαμε ποιο είναι αυτό το ένα κρούσμα και σήμερα που έχουμε 160 κρούσματα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έστω και σε καθεστώς μετάλλαξης για την ζωή μας, για τη ζωή των οικογενειών κλπ. Εμείς διεκδικούμε την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά έχουν μία προέκταση που έχει να κάνει με το οικονομικό αντικείμενο. Δηλαδή, αντιλαμβανόμενοι ότι στην προκειμένη περίπτωση εσείς ως οικογένειες δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες που διέπει αυτό το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Και το πρόβλημα έχει να κάνει καταρχήν με την επάρκεια του διαθέσιμου προσωπικού όχι μόνο στο Τρίγωνο, αλλά και στο υπόλοιπο νησί. Στην πόλη της Κόκκαι, στο Πηλί, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γίνεται μία διαδικασία. Αυτό που καταφέραμε αυτή τη στιγμή, μετά από πιέσεις βέβαια, είναι να εμπλέξουμε και τους αγροτικούς γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διατεθεί και πριν έρθω εδώ, μίλησα με τον διοικητή του νοσοκομείου, έχουν διαθέσει rapid test στους αγροτικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, αυτοί θα πρέπει να εκκινήσουν την διαδικασία. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα, ποιοι έχουν και διαθέσιμες νοσοκόμες και ποιοι δεν έχουν, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Δεύτερον, επικοινώνησα και έστειλα και εγγράφος δηλαδή επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αν μπορεί το Υπουργείο να διαθέσει περαιτέρω ανθρώπους, ουσιαστικά ένα τρίτο κινητό συνεργείο, πέραν αυτό που υπάρχει στο 295 και υπάρχει και στο Πηλί, ένα τρίτο συνεργείο εδώ στο Τρίγωνο. Η απάντηση που μου ήρθε σήμερα πριν από 2 ώρες περίπου ήταν αρνητική, ότι δεν μπορούν. Εγώ μίλησα με την τοπική ηγεσία εδώ του στρατού, πώς μπορούν αυτό να το ξεπεράσουν και να διαθέσουν προσωπικό, πάντα σε μια ένδοση εννόηση, δηλαδή να γίνει μια εσωτερική μετακίνηση κάποιες ημέρες των ανθρώπων αυτών, των στρατιωτικών δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι και από εκεί θα βρούμε μια ανταπόκριση. Άρα λοιπόν οι αγροτικοί γιατροί θα τεθούν στην διάθεσή μας και στην διάθεσή σας. Rapid test έχουν σταλεί από το νοσοκομείο. Ο ΕΟΔΗ προκήρυξε ενδιαφέρον για νοσηλεύτριες. Αυτή η λύση που δίνεται, είναι πάρα πολύ καλή και βολεύει, πιστεύω, και την πρώτη και την όμως πρέπει να γίνει άμεσα, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι σήμερα, ας πούμε, δεν ξέρω πόσα παιδιά στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν ένα τεστ. Αύριο επίσης, ξανά, για να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο τους. Σκεφτείτε ότι τα σχολεία είναι ήδη πόσες μέρες κλειστά. Και δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο αυτό. Πρέπει να τελειώσει. Σαφώς. Και πρέπει να τελειώσει εχθές. Τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο και επίσης πρέπει να κάνουν rapid test δωρεάν. Γιατί οι γονείς δεν μπορούν πλέον να τα καλύψουν αυτά τα χρήματα. Όχι, δεν μπορούν. Θα ήθελα σήμερα να πει ο καθένας από εμάς και να ακούσει μετά ότι αυτό που ζητάμε και αυτό που θέλουμε καταρχήν είναι μόνιμο προσωπικό, Δήμαρχε. Εσείς δηλαδή θα πρέπει αυτή τη στιγμή
να μεταφέρεται από τους γονείς σήμερα εδώ, ότι οι γονείς ζητάνε μόνιμο και σταθερό προσωπικό στο τρίγωνο και όπου υπάρχει σχολείο. Εμείς εκπροσωπούμε το γυμνάσιο, τα ίδια προβλήματα έχουμε, απλά δεν προχωρήσαμε σε αποχή λόγω των απουσιών που θα πάρουν τα παιδιά και είναι κάθε μάθημα, δεν είναι την ημέρα ένα. Οι γονείς και από εκεί εννοείται ότι είναι αγανακτισμένοι, μας σταματάνε στον δρόμο, τι θα γίνει, γιατί. Και είμαστε αποφασισμένοι, αν δεν δοθεί λύση, να κάνουμε κατάπτωση. Επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ γιατί είμαστε δίπλα σας. Και παρά την ένταση που υπάρχει και αγανάκτηση, εγώ την ενώνω την αγανάκτηση τη δική σας με την αγανάκτηση τη δική μου. Είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού που λένε. Μαζί είμαστε. Απέναντι είναι τα προβλήματα. Με συνεννόηση όμως και με ειλικρινή διάθεση, είμαστε εδώ ως Δήμος για να βοηθήσουμε σε ζητήματα που μπορεί να μην μας αφορούν, αλλά μας αφορούν βαθύτατα.